Επόμενο θέμα της σημερινής εκπομπής είναι κάτι ιδιαίτερο. Ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, πολύ όμορφο και δεν θα σας κρύψω την αλήθεια, είναι πολύ 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 συγκινητικό. Στο στούντιο όμως τώρα δεν είμαι μόνη μου, έχω μαζί μου τον Νίκο τον Γιαλίδη, ο οποίος είναι συγγραφέας, ανάμεσα σε άλλα βέβαια, και έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο, παραμύθι θα μπορούσαμε να το πούμε, αυτό εδώ, Χαρτοπόλεμος. Είναι, αν όχι το μοναδικό, ένα από τα ελάχιστα βιβλία που μιλάνε ανοιχτά για παιδιά με σύνδρομο Down. Νίκο, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε σήμερα. Τα έχουμε πει και ιδιαιτέρως εμείς και η συζήτησή μας ήταν υπέροχη. Είμαι σίγουρη ότι το ίδιο υπέροχη θα είναι και εδώ που τα λέμε τηλεοπτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ήρθες εδώ με αφορμή το Χαρτοπόλεμο. Αυτό το βιβλίο, λοιπόν, θα μπορούσαμε να το πούμε παραμύθι. Αυτό εντάσσεται στα εικονοβιβλία ή picture book, όπως λένε γενικώς, που συνηθίζεται να είναι τα παραμύθια γραμμένα με αυτόν τον τρόπο, σαν ένα εικονοβιβλίο. Mm-hmm. Αλλά έχουμε δει πολλά εικονοβιβλία, τα οποία είναι για ενήλικες ή γενικά για όλες τις ηλικίες. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, εσύ λοιπόν έχεις γράψει αυτό το βιβλίο λοιπόν για τον Αργύρη. Mm-hmm. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για τον Αργύρη? Ο Αργύρης είναι ο αδερφός μου, ο οποίος τώρα είναι στην ηλικία των 32 ετών. Είναι ένα παιδί με σύνδρομο Down, ένα παιδί χαρούμενο. Μονίμως χαμογελαστό. Μονίμως χαμογελαστό, ναι. με αγάπη για όλους, με αγάπη για τα πάντα, χωρίς κακία, δηλαδή δίνει ανεδιοτελώς την αγάπη του σε όλους. Και έχει και πολύ ενθουσιασμό. Έχει πάρα πολύ ενθουσιασμό και έχει και πολλά ενδιαφέροντα, όπως μουσική, ζωγραφική, δηλαδή συνεχώς ασχολείται με κάτι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο, ενώ το έχεις γράψει εσύ, είναι σαν να μιλάει ο ίδιος ο Αργύρης για πράγματα που ουσιαστικά τον ευχαριστούν. Ουσιαστικά είναι η καθημερινότητά του, που γι' αυτό είναι μια ευχαρίστηση. Δηλαδή δεν περιμένει κάτι, ας πούμε, όπως περιμένουν γενικά τα παιδιά να τους πας κάποιο δώρο μεγάλο, τεράστιο και να ενθουσιαστεί και να χαρεί. Είναι χαρούμενος με τα απλά πράγματα, που θα του βάλεις κάτι να πιει, μια πορτοκαλάδα, που θα του δώσεις οτιδήποτε απλό, μόνο που θα τον αγκαλιάσεις, φτάνει. Και οπότε όλη η καθημερινότητά του είναι που τον κάνει χαρούμενο. Είναι αυτό που λες μέσα και που μου άρεσε πάρα πολύ, τον κάνει χαρούμενο και που περιμένει να γυρίσεις από τη δουλειά. Όλα αυτά τα μικροπράγματα που εμείς λοιπόν τα έχουμε τόσο δεδομένα, τόσο δεν δίνουμε καμία σημασία σε αυτά. Όμως πώς είναι η αυθεντικότητα, έτσι, γιατί μιλάμε για αυθεντικά συναισθήματα ότι έχουν τα παιδιά με το σύνδρομο Down, γιατί είναι αφιλτράριστα ουσιαστικά, αυτό δεν είναι? Ναι, αλλά εντάξει, πρέπει να έχουμε και στο μυαλό μας ότι τα παιδιά με σύνδρομο Down βιώνουν όλα τα συναισθήματα. Βεβαίως. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι είναι μονίμως χαμογελαστά γιατί δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Δεν έχει καμία σχέση. Ναι, πρέπει να το πούμε. Βιώνουν όλα τα συναισθήματα κτλ. Αλλά αυτό που εκφράζουν είναι συνήθως το αίσθημα χαράς. Τη λύπη δεν θα την δεις. Δεν θα την δεις γιατί όμως? Δεν την εκφράζουν. Μπορεί να δεις μια σιγή, να δεις μια απουσία λίγο, αλλά θα είναι για πολύ λίγο. Εκεί που βιώνει το συνέστημα, ας πούμε, της λύπης. Αλλά δεν θα τα δεις να κλαίνε, ούτε... Συνήθως, έτσι, κατά... στις περισσότερες περιπτώσεις. Δεν ξέρω αν είναι στη σκέψη τους ότι δεν θέλουν να στεναχωρήσουν τους άλλους, οπότε δεν θέλουν να εκφράσουν αυτά τα συναισθήματα για να μην στεναχωρηθούν οι γύρω τους. Δεν αποκλείεται όμως. Δεν αποκλείεται. Δεν ξέρω. Εγώ θυμάμαι τον Αργύρη πάντα χαρούμενο και χαμογελαστό, ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις και σε κάποιες απώλειες που βίωσε κτλ. Τον θυμάμαι να είναι ήσυχος, να περιμένει να περάσει, να φύγει όλο αυτό και μετά να επανέρχεται πάλι. Δηλαδή, αντιμετώπιζε το θέμα, ας πούμε, σαν παρατηρητής, δηλαδή έτσι από μακριά κάπως. Ναι, γιατί εμείς προσπαθήσαμε στις τέτοιες περιπτώσεις να τον απομακρύνουμε. Γιατί
δεν θέλαμε να βιώσει κάτι έντονο το οποίο θα τον επηρεάσει. Mm-hmm. Μετέπειτα, αλλά είδαμε ότι ήταν και σταθερός και είπε: όχι, λέει, αφήστε με. Οπότε έμεινε εκεί ήσυχα, χωρίς στεναχώρια, κλάμα κτλ. Πέρασε η κατάσταση και μετά επανήλθε. Επανήλθε. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, mm-hmm. εσύ κάνεις, ασχολείσαι με πάρα πολλά πράγματα, είσαι και καλλιτέχνης, είσαι ερασιτέχνης ηθοποιός, ναι. διαπρέπεις εκεί στη δράμα, σε θεατρικές ομάδες, τα έχω μάθει για σένα. Θέλω να μου πεις πώς σου ήρθε έτσι αυτή η σκέψη να γράψεις το συγκεκριμένο το βιβλίο, αλλά και γενικώς να γράψεις. Εγώ γενικώς έγραφα από μικρός. Συνήθως έγραφα ποίηματα, mm-hmm. αυτή ήταν η βασική μου σχολεία όσο έχει να κάνει με τη γραφή. Τώρα το να ασχοληθώ με το εικονογραφημένο βιβλίο, ας πούμε με το παραμύθι γενικά, είχε να κάνει με μια τυχαία συνάντηση. Ήταν πριν την περίοδο του COVID και τα λοιπά, που ήρθε μια φίλη μου, Σέβη, που είναι δραμηνή αλλά μένει στην Αθήνα, η οποία έχει γράψει και αυτή κάποια παραμύθια και τα λοιπά, και λέει, άντε έλα, λέει, να μπούμε να κάνουμε ένα σεμινάριο για το εικονογραφημένο. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με το εικονογραφημένο. Οπότε μαζευτήκαμε μία ομάδα σε ένα σεμινάριο με τη Θοδώρα την Κατσιφή, mm-hmm. Η οποία έχει ένα ταλέντο να σε ξεκλειδώνει. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Γιατί και για μένα όταν ήθελα να παρακολουθήσω, ας πούμε, το σεμινάριο συγγραφής ή οποιαδήποτε σεμινάρια, ήταν όλη αυτή η αλληλεπίδραση που υπάρχει και όχι να μάθεις από κάπου, γιατί το να γράψεις είναι κάτι που το έχεις εσύ, ακριβώς. Απλώς κάποιος πρέπει να σε ξεκλειδώσει και η Θοδώρα έχει αυτό το χάρισμα να σε ξεκλειδώνει. Οπότε μέσα σε αυτά και μέσα στις ασκήσεις διάφορες που κάναμε στο σεμινάριο το συγκεκριμένο και κάποια βιβλία εκδόθηκαν και μέσα από αυτό το σεμινάριο από κάποιες ασκήσεις κτλ. Εγώ είχα μια σκέψη στο μυαλό μου, γιατί συζητούσαμε πολύ για θέματα που είχαν να κάνουν με βιωματικά. Ναι. Ναι. Τα οποία είναι και πιο αληθινά και συνήθως και αυτά που είναι φανταστικά έχουν μια δόση βιωματικού που γίνεται φαντασία. Ναι. Οπότε έγραψα εγώ κάτι για τον Αργύρι. Λέω, θα γράψω κάτι για τον Αργύρι. Το ανακοίνωσα εκεί τότε, εκεί στην παρέα σεμινάρια κτλ. Λέω, ακούστε, λέω αυτό και τα που έγραψα για τον Αργύρι. Εντάξει, δεν ήταν σε αυτή τη μορφή, ήταν λίγο πιο μεγάλο, πιο εκτεταμένο. Ήταν κάτι το οποίο δεν είχε ακόμα μορφή. Αν θα γίνει διήγημα, αν θα γίνει εικονογραφημένο, δεν είχε μορφή. Ναι, ναι, ναι. Οπότε εκεί πέρα το συζητήσαμε, επειδή είχε και εκπαιδευτικούς μέσα στο σεμινάριο, μου είπαν ότι είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε και εμείς, λέει, σαν εκπαιδευτικοί, το συγκεκριμένο Ακριβώς. βιβλίο, γιατί όχι μόνο δεν έχουμε εμείς, δεν έχουν τα παιδιά να διαβάζουν, και εμείς, λέει, ως εκπαιδευτικοί, λέει, στο πανεπιστήμιο, δεν έχουμε εργαλεία να μας μάθουν εμάς για αυτά τα θέματα, ώστε εμείς να τα περάσουμε μετά στα παιδιά. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια και το είπα και στην αρχή. Δεν υπάρχει παρόμοιο υλικό για να γνωρίσουμε λίγο περισσότερο τα παιδιά με σύνδρομο Down. Υπάρχουν γενικά οι έρευνες, υπάρχουν γενικά διάφορα ιατρικά ή ψυχολογικά έρευνες και βιβλία που μιλάνε γι' αυτό, αλλά κατά προσέγγιση. Ναι. Κάποιος εκ των έσω δεν έχει μιλήσει ποτέ γι' αυτό. Εκεί πιστεύεις ότι φταίει μέσα σε εισαγωγικά και το ότι ο κόσμος δεν του είναι... Όχι ευχάριστο. Του είναι λίγο δύσκολο να μιλήσει για μια τέτοια κατάσταση, ειδικά αν τη βιώνει μέσα στο σπίτι του. Ναι, αυτό ισχύει και το έχω διαπιστώσει στην πορεία της ζωής και στη συμβίωση με τον Αργύρι και στις επαφές που είχαμε με άλλες οικογένειες και στο ειδικό σχολείο, με άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο με σύνδρομο Down. Mm-hmm. Όπου είναι αυτό, δεν μιλούν για το θέμα, φοβούνται να μιλήσουν για το θέμα, αν θα τους κορυδέψουν, τι bullying θα... Ναι. Θα τους κάνουν και τα λοιπά. Λίγο έχει φτιάξει αυτό, μπορώ να πω, δηλαδή με κάποια... Κυρίως με ενημερώσεις που έχουν να κάνουν γενικές. Και κυρίως έχουν ασχοληθεί λίγο με τον αυτισμό, mm-hmm. περισσότερο. Ναι. Οπότε ο κόσμος άρχισε λίγο να ενημερώνεται και να είναι λίγο πιο λεπτός με αυτά τα θέματα. Παλιά ήταν λίγο πιο... Και πιο ανοιχτός, ναι, ίσως. Και πιο ανοιχτός. Mm. Δηλαδή έχουμε τύχει περιπτώσεις τώρα, αν και το βιβλίο είναι σχετικά πρόσφατο, mm-hmm. Κάποιοι το έχουν διαβάσει, ναι. Και είπαν και σε παιδιά γυμνασίου. Mm-hmm. Και μου είπαν ότι είναι... είδαμε, λέει, συμπεριφορές. Καταρχάς, είδαμε, λέει, άρχισαν να μιλάνε για θέματα τέτοια.
Δηλαδή για περιπτώσεις που είχαν στο σπίτι τους, για περιπτώσεις που είχαν στη γειτονιά τους, που φοβόντουσαν να μιλήσουν για αυτά τα θέματα. Και ανακουφίστηκαν που μίλησαν ότι είχαν ένα γνωστό, ένα φίλο, έναν αδερφό με κάποια αναπηρία. Έτσι, γιατί και το συγκεκριμένο βιβλίο δεν έχει να εστιάσει μόνο στο σύνδρομο Down. Γενικά έχει να συνδυάσει όλα τα άτομα που είναι διαφορετικά, σε εισαγωγικά, ότι μπορούν να είναι. Που έχουν ειδικές ικανότητες. Ναι, ειδικές ικανότητες. Ναι, και εμένα μου αρέσει αυτός ο όρος. Γιατί είναι, αντιπροσωπεύει. Ναι. Τι είναι, δείγμα της πραγματικότητας αυτό. Ναι. Μπορούν να είναι μέσα στην κοινωνία. Μπορεί, ας πούμε, ένα παιδί, ο φίλος του, ο γνωστός του, που έχει σύνδρομο Down, μπορεί να είναι πρωταγωνιστής σε ένα βιβλίο. Μπορεί να παίζει μουσική. Εξάλλου, μην ξεχνάμε και κινηματογραφικά πόσοι πρωταγωνιστές με σύνδρομο Down έχουν πάρει και βραβεία ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, κινηματογραφικά. Εσύ αντιμετώπισες από παλιά, γενικά, σαν οικογένεια, αντιμετωπίσατε έτσι κάποια, δεν ξέρω, κάποια μορφή bullying, ας πούμε. Εντάξει, υπήρχε το. Αυτό το που κοροϊδεύαν και όλα αυτά, κυρίως όταν ήμασταν πιο μικροί εμείς ακόμα. Γιατί εγώ, ας πούμε, με τον Αργύρη έχω 8 χρόνια διαφορά, οπότε ήμουνα μικρός και τα λοιπά. Όχι, υπήρχαν συμπεριφορές, Εκείνος το εισέπρατε αυτό. Συνήθως δεν γινόταν μπροστά του κάτι. Ήταν ψήφυρος, ας πούμε, ναι, από πίσω. Ναι, είχε να κάνει με μένα, τον αδερφό σου πρόσεξε, ας πούμε, μας ενοχλεί. Ενώ ουσιαστικά δεν έκανε και τίποτα. Απλά υπήρχε, καταλαβαίνω το λες. Οπότε, και εμείς ήμασταν μικροί και ακόμα. Και τότε δεν είχαμε κι εμείς ενημέρωση σωστή κτλ. Δηλαδή αυτά που ξέραμε ήταν ότι επειδή πηγαίναμε τον αδερφό μου κι εμείς με τα μέσα συγκοινωνίας στη Δράμα για εργοθεραπείες, λογοθεραπείες κτλ. Ό,τι μαθαίναμε ήταν από εκείνους τους ειδικούς. Ναι. Δεν είχαμε κάποια άλλη ενημέρωση στο σπίτι, να έρθει κάποιος να μας ενημερώσει για το θέμα κτλ. Κάποιος λειτουργός, κάποιος ειδικής αγωγής που θα έπρεπε να έρθει στο σπίτι και να πει. Ναι. Στην οικογένεια, πώς να ζει με το παιδί που έχει σύνδρομο Down. Μάλιστα, τώρα αυτό έχει αλλάξει βέβαια. Ναι, εντάξει, τώρα έχουν γίνει τα πράγματα. Ναι, έχουν γίνει τα πράγματα λίγο, έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Καιρός ήταν βέβαια. Μάλιστα, δεν ξέρω τι άλλο να σε ρωτήσω. Θέλω να σταθούμε λίγο στην εικονογράφηση. Βεβαίως. Γιατί, από ό,τι μου έχεις πει. Ναι. Η εικονογράφηση λοιπόν, που είναι καταπληκτική, καταρχήν θέλω να πούμε ότι την έχει κάνει η Έφη Κοκκινάκη. Βεβαίως, η Έφη Κοκκινάκη, υπέροχη. Αυτός είναι ο Αργύρης, γιατί εγώ γνωρίζω τον Αργύρη. Και ναι, είναι ο Αργύρης αυτός. Οπότε η Έφη Κοκκινάκη έχει πραγματικά ζωγραφίσει υπέροχα τον Αργύρη. Λοιπόν, και μέσα στο βιβλίο έχει και τις ζωγραφίες. Αχ, εδώ είναι τα αδερφάκια. Υπέροχο. Και γύρω-γύρω από τα αδέρφια, δεν ξέρω εδώ αν το βλέπετε, είναι οι ίδιες οι ζωγραφίες του Αργύρη. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, που επέλεξε η Έφη να τις αποτυπώσει και να τις βάλει. Έχει και κάπου λίγο πιο έντονες, άμα γυρίσεις λίγο στο. Θέλω να μας το δείξεις εσύ το βιβλίο, λοιπόν, για να δούμε πού θα σταθείς εσύ. Λοιπόν. Και θα ήθελα και κάτι να μου διαβάσεις από το βιβλίο. Εγώ δεν ήξερα τι να διαλέξω, γιατί θυμάσαι από την πρώτη φορά είχα συγκινηθεί πάρα πολύ. Ωραία. Με το βιβλίο αυτό. Αλλά θέλω εσύ κάτι που είναι ιδιαίτερο να μας. Να δείξω λίγο αυτό με τις εδώ που φαίνεται τα οι ζωγραφιές του Αργύρη που τις έχει βάλει εδώ και είναι ουσιαστικά και κάτω στο τραπέζι. Ναι. Εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Ουσιαστικά είναι αυτό που γράφει ο Αργύρης. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, τώρα εδώ παίζει μουσική, είναι η στίχη που γράφει. Είναι τα τραγούδια που γράφει. Είναι που συνήθως ετοιμάζεται. Θα διαβάσω τώρα αυτό εδώ, επειδή σταθήκαμε εδώ. Ωραία. Που λέει: χαμογελάω όταν πηγαίνω στο δωμάτιο να ακούσω μουσική. Εκεί είναι πάντα και ο κρυφός μου φίλος. Α, τι ωραίο. Όταν έχει γιορτή, κάνω πρόβα για να τραγουδήσω. Ετοιμάζω από την προηγούμενη μέρα όλα τα μουσικά όργανα. Γιατί του αρέσει να έχει και πολλά όργανα και να παίζει και να ασχολείται. Επίσης πηγαίνει στο χορό με τη μαμά. Α, ναι, το ξέρω αυτό. Αυτό το ξέρω. Βλέπω φωτογραφίες της μητέρας σου στο Facebook. Στο χορό με τη μαμά και χορεύει πολύ ωραίο ζεμπέκικο. Αλήθεια. Να πούμε, ναι. Ναι. Να τα λέμε κι αυτά. Ναι, ναι. Βεβαίως. Είπαμε, ειδικές δεξιότητες. Βεβαίως. Εδώ θα διαβάσω κάτι το οποίο δείχνει κάποιες φοβίες που είχε, που τις έχει ξεπεράσει. Γιατί μας δυσκόλευαν. Με το χρόνο.
Με το χρόνο. Ναι. Με τη βοήθεια κάποιου ειδικού ή έχει κάποια μορφή αυτοΐασης, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Νομίζω ήταν ότι και εμείς ήμασταν προστατευτικοί προς αυτόν. Δηλαδή, όταν βλέπαμε ότι είχε πρόβλημα, παραδείγματος χάρη αυτό που θα διαβάσω, που είχε πρόβλημα με το πεζοδρόμιο, με τον πολύ κόσμο, που είχε λίγο αγοραφοβία κτλ. Αυτό το ξεπέρασε με εμάς, γιατί εμείς τον πηγαίναμε μετά σε κάτι που του αρέσει πάρα πολύ. Οπότε άρχισε να τα αποβάλει αυτά από το μυαλό του. Και σιγά σιγά προσαρμόστηκε και με τον κόσμο και σε άλλες περιπτώσεις. Ας πούμε εδώ, λέει, χαμογελάω όταν πάμε στη θάλασσα. Δεν φοβάμαι πλέον τον πολύ κόσμο, ούτε ότι θα πέσω από το πεζοδρόμιο όταν καθόμαστε να φάμε έξω στην ταβέρνα. Αυτά γενικά. Ναι. Σκέφτομαι εγώ τώρα όλο το βιβλίο που το έχω διαβάσει πολλές φορές από όταν μου το έδωσες. Πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκινητικά. Δεν ξέρω τι να σας πω. Να πούμε ότι το βιβλίο το βρίσκουμε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία το ζητάτε. Αν δεν το έχουν, το ζητάτε να το φέρουν, γιατί υπάρχει στους Χονδρέμπορους. Βεβαίως. Να πούμε ότι έχει εκδοθεί από το The Book Project. Βεβαίως. Χαρτοπόλεμος, λοιπόν, το βιβλίο. Χαρτοπόλεμος. Μπορείτε να το βρείτε φυσικά σε όλα τα βιβλιοπωλεία, Καβάλα, Δράμα, παντού και σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Εννοείται. Να πω επίσης ότι τον Ιούλιο. Μέσα Ιουλίου που γίνεται η έκθεση βιβλίου στη Δράμα. Α, πολύ ωραία. 18 Ιουλίου συγκεκριμένα θα γίνει μια διαδραστική παρουσίαση σε συνεργασία με τον Ιεροτεχνείο. Στην έκθεση βιβλίου που γίνεται εκεί πέρα. Νομίζω ότι θα είμαστε εκεί, να ξέρεις. Ωραία. Πολύ χαρά μας, θα χαρούμε πάρα πολύ. Τέλεια. Και από εκεί και πέρα οι δράσεις που θα γίνουν και στην Καβάλα και γενικά σε όλη την Ελλάδα θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο. Βεβαίως. Με το καλό που θα ανοίξουν τα βιβλία. Βεβαίως. Να κάνουμε και κάποιες ομιλίες με ειδικούς για το θέμα, να μιλήσουμε με τα παιδιά, να παίξουμε με τα παιδιά, να γνωρίσουν τα παιδιά τον Αργύρη και να γνωρίσουν γενικά γιατί ο Αργύρης είναι χαρούμενος και γιατί πρέπει να χαμογελάνε για τα απλά και τα όμορφα. Τελευταία ερώτηση. Ωραία. Καλά, δεν είναι τελευταία, όλο έτσι λέω, να ξέρεις και όλο το αλλάζω. Ναι. Λοιπόν, πρώτον, πώς αντέδρασε ο Αργύρης όταν του πήγε στο βιβλίο, τυπωμένο πια, όχι σαν σκέψη. Δεν ξέρω αν ήξερε τη σκέψη σου εξ αρχής να βγάλεις ένα βιβλίο γι' αυτόν. Ο Αργύρης καταρχάς είχε το... εξού και ο χαρτοπόλεμος, έσχιζε χαρτάκια, γέμιζε όλο το δωμάτιο. Ναι. Οπότε γινόταν ένας πόλεμος, γιατί η μαμά φώναζε για τα χαρτάκια, ο Αργύρης χαιρόταν για τα χαρτάκια κτλ. Εκεί έσκιζε τις ζωγραφιές του. Αυτές που έφτιαγαν τις έσκιζε. Τις έκανε κομματάκια και τις χρησιμοποιούσε για διάφορους λόγους δικούς του. Ωραία. Όπως έβαζε δίπλα στο μαξιλάρι του που αναφέρομαι και μέσα στο βιβλίο. Μετά όμως όταν του είπα, Αργύρη, αυτές οι ζωγραφιές είναι πάρα πολύ καλές. Να ξέρεις, τις χρησιμοποιήσαμε στο βιβλίο. Με κοίταξε και τώρα όλες τις ζωγραφίες τις έχει σιδερωμένες, έτοιμες κτλ. Αλήθεια. Και σκέφτομαι πάρα πολύ, επειδή η Έφη που είναι εικαστικός, η Κοκκινάκη, είδε κάτι στις ζωγραφιές, μου είπε να τις κρατήσουμε και να τις κορνιζάρουμε. Ναι. Οπότε σε δεύτερο χρόνο, τώρα δεν ξέρω, σε κάποια έκθεση Σεπτέμβριο θα εκθέσουμε και τις ζωγραφιές του Αργύρη. Τέλειο αυτό. Μόλις του πήγε στο βιβλίο, θέλω αυτό να το θα σου πω. Ναι. Όταν πήγα το βιβλίο, το κοίταξε και καταρχάς ξεφυλίζαμε. Λέει εγώ είμαι. Γενικά εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Ο Νίκος είναι και τα λοιπά. Μετά το διαβάσαμε, το άφησε, ήρθε με κοίταξε και λέει «Σε ευχαριστώ πολύ». Όχι, μη που το κάνεις αυτό. Με αγκάλιασε, με φίλησε και αυτό. Και τώρα το έχει δίπλα του το βιβλίο και χαίρομαι πάρα πολύ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή μας την κουβέντα. Σου είπα ότι θα πάει καταπληκτικά. Δεν μπορώ άλλο με κάνεις να συγκινηθώ. Σίγουρα είναι, είναι πολύ σημαντικό υλικό στα χέρια των ανθρώπων γενικότερα, είτε εκπαιδευτικών, είτε απλών ανθρώπων καθημερινών, για να ξέρουν πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, οπότε εγώ σας το προτείνω, Χαρτοπόλεμος, θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία, γιατί πρέπει να ενημερωθούμε για όλα τα θέματα που μας αφορούν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να το ξέρετε. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε σε όλες τις δράσεις εκεί. Να είστε καλά, χαρά μου.